Οι ομιλητές αυτοί θα είναι στην αυριανή συζήτηση περί τοπικής οικονομίας, τουρισμού, διπλωματίας πόλεων. Θα ακολουθήσουν σύντομες εισηγήσεις και θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Η κυρία Νοτοπούλου θα προηγηθεί λόγω από την πόλη των δικαιωμάτων και των περιορισμών. Έχουμε περάσει την πόλη των φυλάκων και αναφέρομαι φυσικά στο δικαίωμα που έχει ένας πολίτης να χρησιμοποιεί το δημόσιο χώρο. Την πόλη των φυλάκων με το face control στα μπαρ, στο αεροδρόμιο, στα πολυκαταστήματα. Γίνεται λοιπόν το δικαίωμα στην πόλη ένα δικαίωμα που θεμελιώνεται στην εξαίρεση. Δεν ισχύει δηλαδή για όλους. Επανέρχεται λοιπόν η σαφήνεια το αίτημα για το δικαίωμα στην πόλη, αυτό που όπως εύστοχα το χαρακτήρισε ως στόχο Αρέλια Φέβρ. Δεν είναι παρά μια θεωρία διατύπωσης του νεωτερικού οράματος της πόλης νομού από μια νέα, θα λέγαμε, κουλτούρα αστικής ανυπακοής. Με άλλα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από αυτά που τα είχαμε συνηθίσει. Αν θέλουμε τα παθήματα να γίνουν μαθήματα, πρέπει να δούμε πώς θα επιταχύνουμε την ανάπτυξη, πώς θα επιταχύνουμε τις επενδύσεις για τη μείωση της ανεργίας και πώς ορισμένες πληγές, οι οποίες οδήγησαν στη χρεοκοπία, ανάμεσά τους και το πελατειακό κράτος, η σπατάλη των πόρων, η διαφθορά, τα κολλητιλίκια, οι απευθείας αναθέσεις, τα 45 άρια, όπως ονομαζόντουσαν στην αυτοδιοίκηση, οι αδελφοί ψωμιάδοι έχουν κάνει τεχνολογία σε αυτό. Να κόβεις ένα πράγμα σε κομμάτια για να μην κάνεις διαγωνισμούς, πώς όλα αυτά δεν θα επαναληφθούν. Και αντίθετα, πώς θα αξιοποιήσουμε τις καινούργιες δυνατότητες, αλλά με λογαριασμό, με νοικοκυρεμένη διαχείριση. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι. Εγώ κατάγομαι από ορεινά χωριά της Ηπείρου. Δεν γεννήθηκα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σας λέω πάρα πολύ καθαρά ότι ένας τομέας στον οποίο θα κριθούμε όλοι, κυβέρνηση, περιφέρειες, η Δήμη, ακόμη και ο εκπρόσωπος του πολιτιστικού και του μορφωτικού συλλόγου, είναι τι πετυχαίνω με τα μέσα που έχω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, που σημαίνει έγινε η διαχείριση του δημόσιου χρήματος, λογοδοσία και ορθολογισμός, που σημαίνει με τα χρήματα που έχω τι μπορώ να κάνω. Γιατί η Ελλάδα από τα ΜΟΠ τη δεκαετία του 80 μέχρι και τώρα έχει πάρει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα λεγόμενα κοινωνικά πλαίσια στήριξης, αλλά αφήσαμε για πολλές δεκαετίες μισοτελειωμένα έργα τα οποία δεν προσέθεταν ούτε στην ανάπτυξη, ούτε στην κοινωνική υποδομή, γιατί ενώ μπορούσαμε να κάνουμε τρία πράγματα, διάφοροι έταζαν και ενέτασαν στο πρόγραμμα 5, 8, 10. Στο θέμα αυτό έχουμε κάνει κάποια βήματα. Και θα ήθελα να τα πω, χωρίς πολλά λόγια. Πρώτον, στα χρόνια αυτά που έχω την εμπειρία και βοηθάω την κυβέρνηση από τη θέση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταφέραμε να κλείσουμε και να μαζέψουμε όλες τις σπουρές του προηγούμενου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, που τυπικά έλεγε το 13, αλλά στην πραγματικότητα έλεξε το 17, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ για τη χώρα. Με απορρόφηση 100%, ενώ ξεκινήσαμε με τον κίνδυνο να επενταχθούν έργα δισεκατομμυρίων ευρώ. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στο κοινοτικό πλαίσιο 2014-2020, που σημαίνει ότι έχουν γίνει βήματα στον οικοκύρεμα, στον ορθολογισμό, στην σωστή αξιοποίηση των πόρων. Και κάτι ακόμη που πετύχαμε, και δεν το θεωρώ μικρό πράγμα και δεν είναι και πολύ γνωστό, είναι ότι για το νέο κοινοτικό πλαίσιο 2021-2027, που είναι ο νέος πολυετής δημοσιονομικός προϋπολογισμός, δεν έχει κλείσει, αλλά στην πρόταση της Κομισιόν για τα κονδύλια συνοχής, τα οποία αφορούν τους Δήμους και τις περιφέρειες πάρα πολύ, παρότι υπάρχει μια πρόταση κακή από την Κομισιόν που προβλέπει περικοπές 10% μεσοσταθμικά για όλα τα κράτη-μέλη, μέσα σε αυτή τη διακή πρόταση που ως Ευρωκοινοβούλιο την αντιπαλεύουμε και λέμε να μην κοπεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια για τη συνοχή,
η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει αύξηση 8%. Όχι μείωση, αύξηση 8%. Γιατί κάναμε μαγικά, τους κοροϊδέψαμε, όχι. Γιατί καταφέραμε να βάλουμε και κάποια κριτήρια πέρα από τα πληθυσμιακά που έχουν σχέση με κοινωνικούς δείκτες. Όπως ο δείκτης της ανεργίας, ο δείκτης της αποεπένδυσης. Και άρα εμείς, που είναι σαν να έχουμε βγει από πόλεμο, αν μετρήσει κανείς το μέγεθος της ύφεσης, παίρνουμε περισσότερα και δεν χάνουμε όπως η γενική περικοπή. Είμαστε και σε μια φάση που αυτή η μερίδα είναι επίκαιρη, γιατί άρχισε και υπόθηκε προηγουμένως και από την Κατερίνα και από τους δύο βουλευτές του νομού ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Θέλει ακόμη δουλειά, γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι περικοπές που είναι σαν να αρχίσουμε να ποτίζουμε ένα στεγνό χώμα. Θέλει καλλιέργεια. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει και όλοι όσοι θα διεκδικήσουν την διοίκηση Δήμων και Περιφερειών και να πούν τι θέλουν να κάνουν και να πούν με τι πόρους θα το κάνουν. Και όταν λέω με τι πόρους θα το κάνουν, δεν εννοώ μόνο οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να πείσει τους δανειστές και έχω φτύσει και εγώ πολλοί άμα στις Βρυξέλλες για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς και τις συμμαχίες για να πάμε από το 1:5 στο 1:1. Τι εννοώ με αυτό? Τα πρώτα μνημόνια ήταν 5 φεύγουν, ένας έρχεται. Τώρα έχουμε καταφέρει για καθένα που θα φέρει θα προσλαμβάνεται ένας. Και για να γίνουν αυτές οι δουλειές, τα έργα στα οποία αναφερθήκαν προηγουμένως και οι υπουργός και οι βουλευτές κτλ., η αυτοδιοίκηση χρειάζεται και ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, ειδικά οι μικροί δήμοι, και σας το λέω ως μηχανικός, δεν σας το λέω ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χρειάζονται και ανθρώπους για να μπορούν να ετοιμάσουν μελέτες, να μπορούν να επιβλέψουν έργα, να μπορούν να τρέξουν τα προγράμματα, να μπορούν να στηρίξουν κοινωνικές πολιτικές. Εν όψη του συνεδρίου, έχουμε κοντά μας την Υφυπουργό Μακεδονίας Λέξη, την κυρία Νετοπούλου. Για πότε φορά έρχεστε, στην έρευνα? Έτσι. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την τοπική αυτοδιοίκηση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, νομίζω πως ο κλεισθένης είναι το εργαλείο που είναι μια μεγάλη τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το εργαλείο που επιδίνει δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη με μία σειρά από θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι επιπλέον και η διόρθωση, αν θέλετε, του δημοκρατικού ελλείμματος του Καλλικράτη. Η κυβέρνησή μας έχει δείξει από την πρώτη στιγμή ότι θέτησε προτεραιότητα την τοπική αυτοδιοίκηση. Με εμπιστοσύνη λοιπόν στους θεσμούς και στους ανθρώπους της, ανταποκριθήκαμε στα αίτηματά τους. Ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερο των αυτοτελών πόρων, αλλά και με το πρόγραμμα Φιλόδημος, στην ενίσχυση του προσωπικού. Ξέρετε, συναντάω συνεχώς δημάρχους που διαμαρτύρονται δικαίως ότι το μεγαλύτερο ζήτημά τους είναι η υποστελέχωση στους Δήμους. Αυτά και μία σειρά από άλλες διορθώσεις και παρεμβάσεις υποστηρικτικές στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μία αναφορά θα ήθελα να κάνω και στην απλή αναλογική που ανοίγει πλέον νέους δρόμους για συνέργειες, για συγκλήσεις και για συμμαχίες σε προγραμματικό επίπεδο και είναι η ευκαιρία των πολιτών να ενεργοποιηθούν, να δράσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε σε περίπτωση που πάμε Φεβρουάριο εκλογές, αν πάμε, υπάρχει κίνδυνος να μην πάμε με αυτόν τον νόμο τον αυτοδιοικητικό του πιστεύει. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, όλες οι εκλογές, οι βουλευτικές, οι αυτοδιοικητικές, οι δημοτικές. Δεν σας ακούω. Η αντιπολίτευση αυτό επιδιώκει. Η αντιπολίτευση λέει πολλά. Ένα σχόλιο να έχετε ακούσει. Και διαρκώς fake news, ας πούμε δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια.